Λοιπόν. Κάπα με σημεράκι παπάκι.gmail.com, προσωπική ιστορία, περισσότερες πληροφορίες, οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και μια τελευταία φωτογραφία της Βάνιας, εντυμένη, παντρεμένη με παιδιά. Μπράβο, πολύ ωραίο. Και μπορεί να σας βγάλουμε στον αέρα και να μην βοηθήσουμε καθόλου. Ακαταμάχητε, γοητευτικέ και σεξουλιάρη. Μπράβο, επιτέλους σήμερα. Νικόλα, το δικό μου ερωτικό πρόβλημα είναι ότι μετά την πρώτη καραντίνα γνωρίστηκα με μια κοπέλα που και ήμασταν όλο το καλοκαίρι μαζί μέχρι και τον Νοέμβριο. Μετά όμως από δικό μου λάθος τελείωσε όλο αυτό. Πες μου τι μπορώ να κάνω, τι θέλω πίσω και είναι και γειτόνισά μου. Νικόλα, δώσ' τα φώτα σου. Δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι έκανε. Ποιο είναι το δικό μου λάθος. Γιατί και τα λάθη έχουν βαθμίδα, παιδιά. Επίσης, το λάθος είναι ανάλογα σε ποιον το κάνεις. Γιατί κάποιοι έχουν άλλη αντοχή και ανοχή. Τώρα εδώ πέρα εγώ δεν ξέρω τι έκανε. Συγγνώμη, ζήτησες. Πού να ξέρω, δεν είναι. Ζήτα ένα συγγνώμη. Με μια συγγνώμη δεν γίνω. Έχουν ακουστεί, το ξέρω. Ωραία. Δεν ξέρω. Ζήτα μια συγγνώμη, ζήτα να βρεθείτε. Μίλησε μέσα από την καρδιά σου, πραγματικά ό,τι νιώθεις. Και ο Θεός μαζί σου. Στέλιο, τι λέτε. Μπράβο! Δεν μας ενοχλεί. Καλέ, πάνε και του μιλάνε εν ώψη εκπομπής. Σεξουαλικότατε μουτσι. Τώρα έρχεται. Τι κάνεις. Λοιπόν, είμαι με ένα παιδί που είμαστε φίλοι χρόνια. Ωραία. Το σεξάκι καλό. Δεν ωραίο. Αλλά ρε Μούτσι, σκέφτομαι ακόμα τον πρώην μου και δεν ξέρω και τι ακριβώς θέλω με τον τωρινό. Με τον πρώην όμως τελειώσαμε πολύ απότομα και περίεργα. Πάρε με να σου πω ακόμα κι αν είναι, για να μου πεις ένα... Μωρή. Για βγάλ την άκου κόσμο που φτάσαμε. Δεν πάει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να σου πω αυτό που μου ζήτησες, αυτή η γλυκιά φωνή δεν γίνεται. Τι κάνεις παιδί μου, τι γίνεται. Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε. Εγώ να τώρα έχω βάλει τις πένες μέσα να βράζουν και θα τελειώσει. Λίγο σηκωθώ να φύγω. Τίποτα, εμείς εδώ, όπως τα ξέρετε. Κι εγώ εδώ, κάπως έτσι. Τι έχει γίνει, πες μου. Τώρα εσύ με τον φίλο σου αυτόν που είστε μαζί δεν είστε σχέση. Είστε σχέση. Ακού τώρα να δεις, Νικόλα. Πάρ' το χρόνο σου. Χαλαρίσα. Εγώ. Είμαι με αυτό το παιδί. Εδώ βασικά 2-3 μήνες. Είμαι. Εντάξει. Έλα μου όμως που ξεκίνησα να σκέφτομαι αυτό το παιδί ξανά. Γιατί? Τον πρώην. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί ξαφνικά, ενώ στην αρχή το σκεφτόσουν τον πρώτο μήνα. Όχι. Νομίζω έχω συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο λόγος, Νικόλα. Σ' ακούω, παιδί μου. Πες. Νομίζω ότι του μοιάζει πολύ. Του μοιάζει. Του μοιάζει, όχι τόσο εμφανισιακά, όσο σε αυτά που λέει και κάνει. Ευτυχώς όχι στα αρνητικά του, γιατί είχαμε πολλά προβλήματα με το προηγούμενο. Είχατε. Ορίστε. Είχατε, τίποτα, επαναλαμβάνω κάποιες λέξεις. Είχαμε πολλά προβληματάκια. Ναι, άρα όπως καταλαβαίνεις πολύ απλά κάτι σου αρέσει σε αυτό το στυλ του άντρα, από τα θετικά ας το πάρουμε. Οπότε γι' αυτό και πήγες... Γιατί να το πάρουμε από τα αρνητικά, είμαι του γιατρού. Έτσι πάνε τώρα. Τα αρνητικά πάνε ακομπανιαμέντο μαζί. Απλά θέλω να σου πω ότι εσύ πολύ απλά έκανες το μοτίβο σου. Δηλαδή, δεν σου έκανε ο ένας γιατί μάλλον τα αρνητικά του ήταν περισσότερα από όσα ήθελες. Πήγες, βρήκες κάποιον ο οποίος είναι σαν τον προηγούμενο. Και γιατί αυτός ο τωρινός έχει τόσα αρνητικά. Όχι, καμία σχέση. Αλλά γιατί σκέφτεσαι αυτό. Αρχικά δεν είναι παθολογικά ζηλιάρης. Δεν είναι. Ο άλλος ήτανε. Ο άλλος να ήταν μόνο αυτό το κακό του. Ωραία, ναι, ωραία μου τα λες. Γιατί τον σκέφτεσαι. Έλαντε, λέει η άλλη. Μήπως επειδή... Μα δεν ξέρω ότι εγώ διαφορετικά θα σε έπαιρνα. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Για βέβαια, έχει δίκιο. Θα τα έλεγα σε μια φίλη μου, σε ένα φίλο μου. Ωραία, απλά θέλω να σου πω ότι κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Δεν μπορεί να... Ρε παιδάκι μου, προφανώς αυτός ο καινούριος που μπορεί να έχει πολλά θετικά και τι ωραία να έπαιζε, δεν είναι παθολογικά ζηλιά γιατί είχες περάσει δύσκολα. Αυτός μάλλον κάτι δεν σου καλύπτει από τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και ξεκίνησε να σκέφτεσαι τον πρώην, γιατί οι τρεις μήνες είναι οκ, ας πούμε. Δεν είναι πολύ αρχή που είσαι πολύ θολωμένος. Έχουν περάσει και τρεις μήνες. Τον έχεις γνωρίσει και λίγο περισσότερο. Τον ήξερες κιόλας, δεν ήταν σαν φίλοι. Ήμασταν. Μα γιατί τα σέρνει όλα αυτά που λέει. Ήσασταν. Αφού λοιπόν ήσασταν. Πολύ ωραία και τον ήξερες. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, το αντιλαμβάνεσαι. Το αντιλαμβάνομαι, ρε μου. Αλλά, άκου, υπάρχει ένα τεράστιο αλλά υπέροχο, όλα κεφαλαία. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που σου λέει το μέσα σου. Αν εσύ θέλεις τον άλλον,
Για δικούς σου λόγους. Και ας είναι λάθος για κάποιους, δεν μας νοιάζει. Ναι, αλλά εκείνος με χώρισε. Δεν μπορώ εγώ να ρίξω τα μούτρα μου. Τα έριξα ήδη μία φορά. Δεν γίνεται ξανά. Άρα αγάπη, προχώρα παρακάτω. Κλαίνει οι χείλες, κλαίνει και οι παντρεμένες. Έχεις το παιδί αυτό, μα πραγματικά υπάρχει εδώ ένταση. Μα δημιουργεί ένταση αυτή τη στιγμή η τηλεφωνική γραμμή. Γιατί, μα έλεος, μα ναι, μα γιατί έχει σχέση, είναι μια χαρά το παιδί και λες θέλω, σκέφτομαι τον πρώην, αλλά βέβαια δεν ρίχνω τα μούτρα. Εδώ μιλάμε για... Δεν μπορώ να... Πάρε την Κατιέν. Όχι. Να μείνεις με το παιδί αυτό, τι καλό, το καλύτερο παιδί του κόσμου. Μείνε με το παιδί αυτό, παιδάκι, ας τον πρώην. Όταν θα σου έρχεται και θα τη θυμάσαι, θα λες αμέσως, όχι, έχεις ρίξει τα μούτρα σου. Θα τα ξαναρίξεις, όχι. Και προχώρα. Μέχρι εκεί βοήθησα πάρα πολύ. Αποκλείεται. Εδώ και 2 χρόνια θέλω πολύ έναν Αθηναίο που το καλοκαίρι είναι στην Πάρο, καθώς έχει μαγαζί εκεί. Έτσι, παιδιά. Πρέπει να είναι ψηλή η στόχη. Έχω πάει και εγώ 2 φορές στο νησί και 1 φορά στο μαγαζί. Αυτός 22, εγώ 20. 22 και έχει μαγαζί. Τι σε νοιάζει, μένω των δικών του. Μα τι είναι εδώ πέρα η εφορία, τον νοιάζει. Μπορεί να ήταν pop-up επιχείρηση. Ακολουθιόμαστε στο Insta, αλλά δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Τι να κάνω, θέλω πολύ να τον γνωρίσω. Ριάννα. Νόμιζα, εγώ θύμιζα τη Ριάννα γι' αυτό. React. Τι react. Μα στείλε ένα μήνυμα. Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό που έχει στην Πάρο. Ναι. Μα επίσης δεν ξέρουμε και τι μαγαζί είναι. Να μου πεις αν ήταν, ας πούμε, με ρούχα, να πεις εκείνο το ρούχο που είχα δει πρόπερση που ήμασταν κανονικοί άνθρωποι πριν 6 χρόνια. Το έχεις αυτό σε extra small. Πες ένα δικό σου νούμερο. Να γίνει κουβέντα. Εδώ ήμουν πολύ βοηθητικός. Άντε πάλι, μετακόμιση έχουμε.